Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι αν κάνετε το γνωστό κρακ στις αρθρώσεις των δακτύλων σας, μπορεί μελλοντικά να προκαλέσετε σοβαρά προβλήματα στα χέρια σας. Τι είναι αυτό ακριβώς που δημιουργεί αυτόν τον ήχο και είναι στα αλήθεια κακό για την υγεία μας? Υπάρχει ένα κενό στις αρθρώσεις που γεμίζει με αρθρικό υγρό, ένα υγρό που μειώνει την τριβή στις αρθρώσεις σας όταν κινείστε. Αυτό το υγρό περιέχει οξυγόνο, άζωτο και διοξίδιο του άνθρακα. Όταν κάνετε κράκ στα δάκτυλα, ασκείτε πίεση στον χώρο αυτό μεταξύ των οστών. Αυτή η κίνηση δημιουργεί αρνητική πίεση, όπως ένα κενό αέρος, η οποία περνάει στο αρθρικό υγρό και δημιουργεί φυσαλίδες, οι οποίες στη συνέχεια καταραίουν και ο ήχος που ακούτε είναι ο ήχος από αυτές τις φυσαλίδες. Για να επαναλάβετε την όλη διαδικασία, πρέπει να περιμένετε περίπου 20 λεπτά, ώστε το αέριο να επανεμφανιστεί στο υγρό. Οι περισσότεροι ορθοπαιδικοί συμφωνούν ότι εάν δεν αισθάνεστε πόνο όταν κάνετε κράκ στις αρθρώσεις σας, τότε δεν έχετε κανένα λόγο να φοβάστε για κάτι και μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε εφόσον το επιθυμείτε. Καμία επιστημονική έρευνα δεν έχει συνδέσει άμεσα αυτή τη συνήθεια με την εκδήλωση αρθρίτιδας.